Τη διεθνή καταδίκη προκάλεσε η αιματοχυσία στην Αίγυπτο. Ο Λευκός Οίκος έκανε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, ενώ σκληρή ήταν και η αντίδραση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τα σημερινά επεισόδια είναι καταδικαστέα και έρχονται σε αντίθεση με την επιθυμία των Αιγύπτιων για ειρήνη και πραγματική δημοκρατία. Οι Αιγύπτιοι, μέσα και έξω από την κυβέρνηση, πρέπει να κάνουν πίσω. Πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης και να μην υπάρξουν άλλοι θάνατοι. Διαδηλώσεις υπέρ του έκτοτου Αιγύπτιου Προέδρου Μοχάμετ Μόρση ξέσπασαν και στην Κωνσταντινούπολη, ενώ την αιματοχυσία καταδίκασε και ο Τούρκος πρόεδρος Αμπντουλάχ Γιούλ. Dün olup bitenler tabii ki kabul edilemez. Hele sivil insanlara. Η ένοπλη καταστολή των διαδηλώσεων είναι απαράδεκτη. Gösteri yapan insanlara. Για οποιοδήποτε λόγο και αν γίνονται αυτές οι διαδηλώσεις. Müdahale bu asla kabul edilemez. Ανοίγουν άλλες πόρτες. Gerekçesi ne olursa olsun. Bunlar çok tehlikeli kapıları açar. Υπέρ της επαναφοράς του ανατραπέδος Προέδρου Μόρση διαδήλωσαν υποστηρικτές του και στην Άγκυρα.